Ένα πανηγύρι πολιτισμού θα στηθεί το Σάββατο 23 Ιουνίου στη Διομήδια στο 5ο Τοπικό Φεστιβάλ Ανάδειξης και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς που διοργανώνει για άλλη μια χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Οικισμού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος για πέμπτη συνεχή χρονιά παρουσιάζει το 5ο Φεστιβάλ που όπως είπατε με τον τίτλο Ανάδειξη και Διατήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα παρουσιάσουμε διάφορους χορούς από περιοχές της Ελλάδος. Θα συμμετέχουν τα συγκροτήματα το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος το Χρυσοχώρι μάλλον δεν θα μπορέσει να έρθει και θα έρθει ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Κυμερίων, ο Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης, δεν ξέρω αν το έχω πει ξανά, ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Ακρίτες Αλεξανδρούπολης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευμύρου, και φυσικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος ο δικό μας με τα τρία χορευτικά του τμήματα, το παιδικό, τον ενηλίκων και το εφηβικό, που θα παρουσιάσουν και τη Μακεδονία. Θα ήθελα να πω ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ο θεσμός αυτός έχει καθιερωθεί και προσπαθεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος να αναδείξει, να προβάλλει την πλούσια κληρονομιά που έχουμε σε ιστορία, παράδοση και πολιτισμό. Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορεί να έρθει ο κόσμος να θαυμάσει τα χορευτικά μας συγκροτήματα, καθώς επίσης μετά θα ακολουθείς και ένα λαϊκό γλέντι που θα έχουμε και διάφορα εδέσματα. Δεν είναι υποχρεωτικό βέβαια να δοκιμάσουν τα εδέσματά μας, υποχρεωτικό είναι να δούνε το θέαμα που θα παρουσιάσουν τα χορευτικά. Και θα λέγαμε, κύριε Θαμνίδη, πόσο σημαντικό είναι η ανάδειξη και διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς στις μέρες μας, όπου να μεταφέρεται, να μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το παρελθόν είναι ο καλύτερος προφήτης του μέλλοντος. Πρέπει να το διατηρούμε, να το αναδεικνύουμε, όσο μπορούμε βέβαια και όσες δυνατότητες έχουμε. Γι' αυτό και ο σύλλογός μας, αλλά και φορείς, διάφοροι φορείς βοηθάνε στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Έτσι, ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ξανθιώτες αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια απευθύνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διομήδειας, προκειμένου μέλη, χορευτικά συγκροτήματα και επισκέπτες να συναντηθούν μέσα από τα μονοπάτια που χαράζει ο πολιτισμός.